Ο στόχος μας είναι να υπάρξει παρά τις τελευταίες βροχοπτώσεις, οι οποίες θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες και σε καλό βαθμό, είναι να υπάρξει επάρκεια νερού από τη μέρα που μιλάμε σήμερα μέχρι το επόμενο διάστημα που θα ξαναβρέξει, δηλαδή που συνήθως βρέχει τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Αν ενδιάμεσα κάνει ακόμα κάποιες βροχές, θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Όμως, ώσπου να συμβεί αυτό το γεγονός, έχουμε αποφασίσει ομόφωνα ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΧ, σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, να περιορίσουμε, να λάβουμε κάποια μέτρα, όπως είναι τα αρδευτικά δίχτυα και τα ρολόγια τα οποία είναι για αρδευτικούς σκοπούς να κοπούνε. Είναι περίπου 4.962 ρολόγια. Αυτά αντιστοιχούν σε 6.000 κυβικά τη μέρα και για να γίνει κατανοητός όσους μας ακούνε, τα 6.000 κυβικά τη μέρα είναι 4 μήνες το νερό που παίρνει ο Βροντάδος, μια περιοχή με 10.000 κατοίκους. Είναι το πρώτο μέτρο και το σπουδαιότερο. Το δεύτερο μέτρο είναι για το πόσιμο νερό σε όλα τα χωριά θα αφήσουμε μια βρύση η οποία ελέγχεται από την υπηρεσία μας και έχει UV, και σε όσα χωριά δεν έχει τη βρύση UV θα μείνει κεντρικά σε κάθε χωριό μια βρύση να παίρνουν πόσιμο νερό. Το τρίτο είναι η πυροσβεστική κρουνή, οι οποίοι σε όλους τους πυροσβεστικούς κρουνούς θα βάλουμε λουκέτα και σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία θα χρησιμοποιούνται μονάχα. Θα γίνεται περιοδική υδροδότηση σε περιοχές όπου διαπιστώνεται πρόβλημα. Εμείς θα έχουμε εντοπίσει αυτά τα σημεία και τα χωριά που έχουν πρόβλημα. Όταν θα γίνεται περιοδική υδροδότηση θα βγαίνει έγκαιρα μία ανακοίνωση και προτρέπουμε όλους τους κατοίκους που δεν έχουν τοποθετήσει αποθηκευτικούς χώρους στις ιδιοκτησίες τους να τοποθετήσουν αποθηκευτικούς χώρους, ούτως ώστε σε περίοδο που δεν θα υπάρχει συνεχόμενη ροή του νερού να μπορέσουν να εξυπηρετούνται. Και ένα ακόμα μέτρο είναι σε μέρη όπου υπάρχουν χωράφια, δηλαδή στα οποία έχουν τοποθετηθεί τροχοβίλες, τροχόσπιτα ή κοντέινερ και μένουν οι οικογένειες, σε αυτές τις περιπτώσεις θα δίνουμε 30 κυβικά μέχρι τέλος Οκτωβρίου, από 1η Μαΐου έως τέλος Οκτωβρίου, για να καλύπτουν μόνο τις ανάγκες του νοικοκυριού τους και δεν θα φυτέψουν στον περιβάλλοντα χώρο. Αυτά είναι τα μέτρα. Έχουμε πει ως Διοικητικό Συμβούλιο 15 Μαΐου να ξανασυνεδριάσουμε, να επανεκτιμήσουμε την κατάσταση, διότι δεν γνωρίζουμε αν μέχρι τότε ανοίξουν οι ουρανοί ή όχι. Το ευχόμαστε. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς θα συνεδριάσουμε πάλι σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες μας και υπεύθυνα θα πάρουμε τις αποφάσεις να ενημερωθεί όλος ο χιώτικος κόσμος. Κύριε Βλιαγγέ, αυτές οι αρδευτικές αφορούν και επαγγελματίες. Δηλαδή αν κάποιος είναι παραγωγός εκεί υπάρχει εξαίρεση. Πολύ σωστά ρωτάτε. Εξαιρούνται οι επαγγελματίες γεωργοί και κτηνοτρόφοι οι οποίοι θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το νερό όπως το χρησιμοποιούσαν.